Γεια σας. Θέλω λίγο να επικεντρωθείτε όλοι στη στιγμή και να ξεκινήσει η Ιλιάνα. Παρακαλώ, Νικόλ. Είσαι το απόλυτο trend αυτή τη στιγμή του Instagram μπροστά μου. Θα μπορούσες να είσαι και μόνο αυτό και να μην χρειαζόσουν τίποτα άλλο. Έχεις και λάμψη, έχεις και χρώμα, είσαι και ξανθιά, που η αλήθεια είναι ότι τα ανοιχτά μαλλιά δίνουν και πάλι κάτι πολύ έντονο στη φωτογραφία και ένα σύν. Και γι' αυτό δεν τα έπιασα και πάνω, γιατί θα μου άρεσε πιο πολύ αυτό το φόρεμα, είτε μαζεμένα, είτε πίσω, αλλά ήθελα να φαίνονται εντυπωσιακά έτσι για το κλικ, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει που έχεις βάλει καρδούλες. Θεωρώ ότι όντως αυτή είναι μια εικόνα και μια φωτογραφία που θυμίζει αυτή την εμβληματική κούκλα που γνωρίζουμε από όταν ήμασταν παιδιά, που έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από τις άλλες κούκλες που παίζουμε. Είναι εκείνη που μπορεί να είναι τα πάντα και είναι ένας άντρας που μπορεί να είναι μόνο αυτό. Μόνο. Σωστά. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά αυτή η κούκλα. Μπορεί να είναι τα πάντα, ό,τι θέλει. Οπότε, για να δω την πόζα. Λοιπόν. Εδώ να σας πω ότι είναι ο Justin και εγώ. Τη βλέπετε γιατί δεν θα την ξαναδείτε. Λοιπόν, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Μεγάλο fail! Δεν έχει τελειώσει η φωτογράφηση. Ωραία. Κοίταξε, θα μπορεί να είσαι και εσύ που αποχωρείς από αυτή την κατάσταση. Ναι. Γιατί εσύ υπάρχει στη φωτογραφία. Λοιπόν, 3. 2. Πόζαρε όμως, μην κάθεσαι έτσι, πόζαρε. Και φαίνεται και το φόρεμα, καλέ. Ναι. Ναι, βέβαια. Λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, ναι. Έλα, τέλειο. Μπράβο, το μπράβο, έχεις. Πάρα πολύ ωραία. Το έχω σίγουρα βγάλει 500. Λοιπόν, βρίσκω όλο το κόνσεπτ σου, το μήνυμα που περνάς και την εκτέλεση που έχεις κάνει. Καταπληκτικά. Ευχαριστώ πολύ. 5. Πήρα 5! Πήρα μόλις 5! Αχ, τι ωραία που τα λέει και σου καμαραμένα από τη χαρά της, παιδιά! Πήρα 5, παιδιά! Πήρα μόλις πήρα 5! Μόλις πήρα 5! Μόλις πήρα 5! Wow! Πάμε στο Στέλιο. Έχεις επιλέξει ένα απόλυτα instagramικό φόρεμα, ένα απόλυτα instagramικό χρώμα. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αυτό το χρώμα είναι ενδιάμεσο της αγκαλιάς που μιλάει το ροζ και το κόκκινο που είναι η αγάπη προς τους άλλους. Αυτό είναι αυτό το ενδιάμεσο. Έχω μια διαφωνία με την καρδούλα τσάντα. Το περίμενα. Καθότι είναι τελείως διαφορετικής αισθητικής από το ρούχο, όπως και τα σκουλαρίκια. Ναι, γιατί το κατεβάζουν. Αλλά μέσα στον παροξυσμό του shocking pink και τη τσιχλόφουσκας, την επιτρέπω. 4. Έλα, εντάξει, Νικόλ. Σήμερα θα κοιμηθείς κάπως διαφορετικά το βράδυ. Πω. Θέλω, όχι θέλω, τι θέλω τώρα, τι να σας πω, εγώ πετάω. Έλα, σε παρακαλώ, θα βάλω εγώ τα κλάματα τώρα. Εγώ τώρα πετάω στα σύννεφα. Εσύ που ήθελες να φύγεις. Έλα, Δημήτρη. Θα το έχανες αυτό. Ναι, μου το θυμίζετε, όλη αυτή η εβδομάδα είχε πάει λάθος. Δεν πειράζει. Αμφισβητούσα τον εαυτό. Κάποιες φορές πάμε λάθος, κάποιες φορές πάμε καλύτερα. Έτσι είναι η ζωή σε όλα τα πράγματα. Δεν μας τα φέρνει πάντα όπως τα θέλουμε και όπως νομίζουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτά τα χρώματα και γενικά τα χρώματα, ξέρετε ότι το Instagram, γενικά οι άνθρωποι που δεν είναι εκπαιδευμένοι τόσο στη μόδα, αλλά άνθρωποι που απλά κοιτάνε φωτογραφίες και θέλουν να μείνει κάπου το μάτι τους, τα τραβάνε πάρα πολύ. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ επιτυχημένη η επιλογή του χρώματος. Επίσης, σε μια κούκλα, το ρούχο είναι εξαίσιο. Μέσα στο, όπως είπε και ο Στέλιος, έχει δίκιο, μέσα σε όλο αυτό το κονσεπτικό του Instagram, εμένα μου αρέσει και η τσαντούλα γιατί είναι σε αυτό που κάνεις, όπως και τα σκουλαρίκια, γιατί σε άλλη περίπτωση δεν θα ταιριάζουν πάρα πολύ. Αλλά τώρα τα βλέπω. Παραβλέπω το παπούτσι που είναι λίγο μεγάλο γιατί έχεις μικρό ποδαράκι, αλλά μέσα σε όλο αυτό που θες να κάνεις, έχω να σου πω, Νικόλ, ότι το καραπέτυχες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκουλέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όταν δεν παίρνεις καλό βαθμό, όλο παραπονιέσαι, Νικόλ. Γκρινιάζω γιατί... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω μια τελική βαθμολογία, αλλά δεν θα μπορέσω, είναι καλά. Ευχαριστώ. Μπορείς όμως να πας πολύ χαρούμενη στη θέση σου. Τέλεια, ευχαριστώ.